Πάμε στην κυρία Φωτεινή Καμπουρίδου, σύμβουλος ψυχικής υγείας και επαγγελματικού προσανατολισμού. Τι κάνετε, πώς είστε? Α, μια χαρά εσείς. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή αυτοκριτική μετά από 2 ώρες εκπομπή. Εντάξει. Οι ειδικοί πρέπει να μιλήσουν, όχι εγώ. Λοιπόν, πάμε. Έρχεται η ώρα των Πανελληνίων. Ακριβώς. Οπότε υπάρχει ένα αυξημένο άγχος, όπως είναι λογικό, τόσο στους μαθητές όσο και στους γονείς. Και θα πούμε έτσι λίγο 2-3 πραγματάκια για το πώς μπορεί όλο αυτό να διαχειριστεί. Mm-hmm. Καταρχάς, αυτό που πρέπει να θυμούνται και οι υποψήφοι μαθητές αλλά και οι γονείς είναι ότι φυσικά το άγχος όλοι το αντιλαμβάνονται και ως ένα βαθμό πρέπει να υπάρχει, αλλά πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι σε κάποιο πιθανό ενδεχόμενο μιας αποτυχίας στις εξετάσεις τελείως, δηλαδή κάποιο παιδί μείνει εκτός σχολής ή περάσει σε κάποια άλλη σχολή, πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι δεν έχει έρθει το τέλος του κόσμου και σίγουρα για κάποιον που το επιθυμεί και έχει φυσικά και το κουράγιο μπορεί την επόμενη χρονιά να υπάρξει και μία δεύτερη ευκαιρία. Ωραία τα λέμε, δύσκολο είναι να το πετύχουν αυτό οι μαθητές και οι γονείς, αλλά να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια που μπορούν να βοηθήσουν. Οι μαθητές καταρχάς, τώρα ειδικά όσο φτάνει ο καιρός για τις εξετάσεις, καλό θα είναι σε ό,τι αφορά το διάβασμά τους να επικεντρώνονται στην ύλη που τους δυσκολεύει παραπάνω. Να μην αναλώνονται δηλαδή τόσο πολύ στο να κάνουν μια επανάληψη σε κάποια πράγματα τα οποία τους είναι πιο εύκολα και τα γνωρίζουν πιο καλά. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας είναι απαραίτητο να υπάρχουν οπωσδήποτε διαλύματα. Είτε αυτά είναι μικρά και συχνά, είτε μπορεί να είναι λιγότερα, αλλά μεγαλύτερης διάρκειας. Θεωρώ ότι ένα διάλειμμα μίας ώρας, μια μισή ώρα, σε διάβασμα ωρών 4 ή 5, νομίζω ότι είναι καλό και πρέπει οπωσδήποτε να γίνει για να ξεκουραστεί το μυαλό. Και όταν λέμε διάλειμμα, επιτρέψτε μου να αναφερθώ στο ότι το διάλειμμα καλό θα ήταν να είναι το παιδί κάπου έξω ή έστω να κάτσει στο σπίτι, άμα θέλει και δεν μπορεί να βγει έξω, αλλά να μην ασχολείται με το κινητό. Γιατί θέλουμε να ξεκουράσουμε το μυαλό και έχοντας μπροστά και στο διάλειμμα το κινητό. Και τα μάτια. Ακριβώς. Επίσης, αυτό που είναι απαραίτητο, πρέπει οι γονείς εδώ πέρα να βοηθήσουν σε αυτό, πρέπει να υπάρχει επαρκής ύπνος κατά τη διάρκεια των εξετάσεων, τουλάχιστον 8 με 9 ώρες κάθε μέρα. Ιδίως στην παραμονή των εξετάσεων πρέπει αυτό απαραίτητα να συμβεί, έτσι ώστε το παιδί όταν θα πάει να γράψει να είναι ξεκούραστο και ήρεμο. Δηλαδή να αποφευθούν αυτά τα πάρα πολύ έντονα ξενύχτια. Αυτό δεν βοηθάει δυστυχώς. Επειδή λοιπόν τα παιδιά έχουν άγχος, όπως είπαμε, συνήθως το κρατάνε μέσα τους και δεν το εκφράζουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να εκφράζουν το άγχος τους είτε στους γονείς τους, είτε να μιλάνε σε κάποιον άλλο συγγενικό πρόσωπο ή σε κάποιους συνομιλίκους. Δηλαδή, το συσσωρευμένο άγχος και ανησυχία που μπορεί να έχουν μέσα τους, καλό θα είναι σε αυτή την περίοδο να συζητηθεί. Όπως και επίσης, δεν είναι ένας καλός σύμβουλος από την οικογένεια ότι δεν κατάφερα εγώ να γίνω γιατρός, δικηγόρος ή οτιδήποτε άλλο, θα γίνει το παιδί μου. Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ σημαντική επίσης για τους μαθητές είναι η σωστή διατροφή. Καλό θα είναι να υπάρχουν γεύματα μέσα στην ημέρα τα οποία θα είναι πλούσια σε βιταμίνες όπως κάποια φρούτα ή κάποιες σαλάτες, να αποφεύγονται δηλαδή τα πολλά λιπαρά ή πολυκαφέδες, να προτιμούνται χυμή και σίγουρα πάρα πολύ νερό, γιατί απαραίτητα οπωσδήποτε και κατά την ώρα του διαβάσματος το παιδί χρειάζεται όλα αυτά τα απαραίτητα συστατικά και την ενδάτωση. Τώρα, όπως είπαμε προηγουμένως, επειδή αναφερθήκατε και στους γονείς, σίγουρα και οι ίδιοι έχουν άγχος και είναι πάρα πολύ λογικό. Απλά θα πρέπει να έχουν στο μυαλό τους ότι δεν πρέπει να περνάνε αυτό το παραπάνω άγχος και την πίεση στα παιδιά. Δηλαδή, καλό θα είναι να μην τα ρωτάνε συνέχεια, διάβασες, πόση ώρα διάβασες, δεν τελείωσες ακόμα. Δηλαδή, να μην τους προσθέτουν μια εξτρά πίεση. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό πάνω σε αυτό που είπατε, είναι ότι πρέπει γενικά να αποφεύγονται από τους γονείς να γίνονται και συγκρίσεις είτε με άλλα αδέλφια μεγαλύτερα αν υπάρχουν, ή επίσης και με φίλους. Ότι αυτός, ας πούμε, θα γράψει καλύτερα, είναι καλύτερος. Αυτά είναι απογορευτικά για την περίοδο των εξετάσεων. Και πρέπει οι γονείς πάνω απ' όλα, γιατί και αυτοί έχουν ένα μεγάλο ρόλο σε όλη αυτή την περίοδο, δεν πρέπει να ξεχνάνε ότι σε όλη αυτή την περίοδο των εξετάσεων που περνάνε τα παιδιά τους, είναι μαζί τους σύμμαχοι και συνοδοιπόροι και είναι εκεί μόνο υποστηρικτικά και τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.